άνθρωπος ο οποίος έχει μία πορεία, σου κάνει μία παρατήρηση, σου λέει κάτι, ανεξάρτητα με το πώς το αντιλαμβάνεσαι από θέμα εξουσίας ή όχι, οφείλεις να χαμηλώσεις τα μάτια σου, να ακούς τι έχεις να σου πει, τι έχει να σου πει και να είσαι ταπεινός. Και καλά, όχι απαραίτητα. Ειδικά αν ξεκινάς, όχι. Όχι απαραίτητα. Όταν έχει μία πορεία και εσύ δεν ξέρεις τίποτα, όχι, είσαι ταπεινός. Συγγνώμη, και εγώ δέχομαι και την αμφισβήτηση και τον τζαμπουκάκι όλα. Να σου πω ένα παραδειγματάκι. Ναι. Γιατί μιλάει για ήθους. Δεν ξέρω τη κοπέλα, δεν την ξέρω καθόλου δηλαδή. Δεν είναι. Εμείς είχαμε κάποιον στο Greek Idol, ναι, ο οποίος είχε μια χαρά φωνή. Ναι. Ήταν και λαϊκό παιδί, οι άλλοι λέγανε και διάφορα. Εγώ το γούσταρα. Μία καλημέρα, μαθαίνω από τη σύνταξη ότι ο συγκεκριμένος πλακώνει τη γυναίκα του σφαλιάρες, ότι κάνει τσαμπουκάδες, ότι έκανε διάφορες μυστήριες καταστάσεις. Και εκείνη την ημέρα έχω γυρίσει ανάποδα και θέλω να το σουτάρω όπως είναι από τα παράθυρα, ασχέτως της φωνής. Είχα αδικό. Α, μα εδώ μπαίνει το προσωπικό στοιχείο που μου λες ότι είσαι σίγουρος. Όχι, 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 όχι. Πάω κάπου. Γιατί εσύ λες η εξουσία του γελίου, ας πούμε, ξέρω εγώ, του κριτύπου στη συγκεκριμένη περίπτωση Κούκα, νομίζω ότι το έχει έτσι. Δηλαδή αυτό που λέει. Έχει μια πορεία, ρε παιδί. Μια πορεία έτσι έχουν δώσει μεγαλύτερη στη Γουργή. Να είναι χαμηλού προφίλ. Είναι κανένα τσόκαρο να γυρνάει δεξιά και αριστερά. Δεν είναι. Και είπε κάτι. Δεν θυμάμαι τι. Όταν εγώ σου λέω, λες κάτι, δεν ξέρω. Αλλά εμένα μου τύχε το ήθος του διαγωνιζομένου να είναι τέτοιο που ήθελα να φύγει τρέχοντας και με κλωτσές από εκεί. Θέλω να ορμήξω από πάνω τον πλακό σου. Ναι, αλλά αυτό το κορίτσι είναι παιδιά. Ήταν 26 χρονών τότε. 26 χρονών είχα κάνει δύο παιδιά, δεν με παρατηρήσατε. Δεν είχα μια σχέση ηλικία με την παιδεία.